Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή φωτογραφίες Google, μια εφαρμογή με την οποία διαχειριζόμαστε τις φωτογραφίες στο κινητό μας. Είναι δωρεάν, έχει βέβαια κάποιες αγορές εντός εφαρμογής. Υπάρχει για Android και για iOS. Την εγκαθιστώ λοιπόν από το Google Play, την ανοίγω λοιπόν εδώ ή από την έχω ήδη εγκαταστήσει να τη βάλω από εδώ. Η εφαρμογή αυτή συνδέεται με το λογαριασμό μου στο Google και αυτόματα αναγνωρίζει τις φωτογραφίες που έχω στη κινητή μου συσκευή και τις συγχρονίζει με το, με το Google και μπορώ να έχω πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή. Εδώ βλέπω τις φωτογραφίες μου, ανά ημερομηνία, μπορώ να, να εξερευνήσω προς τα κάτω Κάνοντας λοιπόν tap σε μια φωτογραφία ανοίγει και μπορώ να κάνω επεξεργασία, κοινοποίηση, διαγραφή ή κάποιες άλλες εδώ λειτουργίες που έχει. Να πάω λοιπόν πίσω. Αν πατήσω παρατεταμένα μπορώ να κάνω επιλογή ή να πω για παράδειγμα όλες τις σημερινές φωτογραφίες και αφού τις επιλέξω μπορώ να διαγράψω όπως βλέπετε εδώ πάνω, να κάνω κοινοποίηση να αποστείλω δηλαδή με σύνδεσμο σε κάποιον χρήστη ή σε κάποια άλλη εφαρμογή της συσκευής μου. Το αφήσω λοιπόν εδώ και έχει και το κουμπάκι εδώ με το συν. Μπορείτε να κάνετε ένα λεύκομα, ένα δηλαδή άλμπουμ των φωτογραφιών, το οποίο μπορείτε να το κινητοποιήσετε, αν επιλέξετε κοινόχρηστο λεύκομα, να στείλει δηλαδή σε κάποιον το άλμπουμ με τις φωτογραφίες σας. Και έτσι με ασφάλεια θα μπορεί να δει μόνο αυτές τις φωτογραφίες και όχι τις φωτογραφίες που έχετε όλες στο Google Photos. Ή μπορούμε να κάνουμε και ένα κολλάζ. Θα κάνει αυτόματα λοιπόν ένα κολλάζ φωτογραφιών. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι από εδώ με το περισσότερα. Μπορείτε να κάνετε μετακίνηση στο αρχείο, δηλαδή να αρχιοθετήσουμε τις φωτογραφίες θα εξαφανιστούν από εδώ αλλά δεν θα χαθούν θα είναι στη βιβλιοθήκη σας στο αρχείο εδώ που λέει αρχείο θα το δούμε λοιπόν αυτό αρχειοθετηθήκαν και έτσι μπορούμε να οργανώνουμε καλύτερα τις φωτογραφίες μου να μην εμφανίζονται δηλαδή όλες οι φωτογραφίες και υπάρχει και μια λειτουργία που λέει μετακίνηση σε ένα κλειδωμένο φάκελο θα φτιάξει ένα ειδικό φάκελο όπου μπορείτε να βάλετε κάποιες φωτογραφίες ιδιωτικές οι οποίες θα έχετε πρόσβαση με έναν εξτρά κωδικό ή pin που θα βάζετε κάθε φορά. Και αν ανοίξουμε λοιπόν μια φωτογραφία μπορώ με το επεξεργασία βλέπετε εδώ να κάνω μια επεξεργασία εδώ είμαστε στο προτάσεις μπορώ να κάνω μια αυτόματη βελτίωση των, του φωτισμού και των χρωμάτων στο περικοπή μπορώ να κάνω περιστροφή ή με το κουμπάκι ή να σύρω εδώ και να κάνω περικοπή της εικόνας ή να επιλέξω από εδώ περικοπή σε συγκεκριμένο λόγο διαστάσεων και έχει νομίζω εδώ κάνω περικοπή με άλλους τρόπους. Του κάνω επαναφορά λοιπόν, πατάω τέλος να γίνει η περικοπή μου. Στα εργαλεία δεν έχει κάτι το οποίο μπορώ να κάνω. Στο προσαρμογή εδώ αλλάζω φωτεινότητα και αντίθεση, δύο πολύ βασικές παραμέτρους για το φως μιας εικόνας. Και έχει και άλλες εδώ λειτουργίες, λευκό σημείο, σκιές, κορεσμός, θερμότητα και άλλα. Στα φίλτρα υπάρχουν κάποια διάφορα αυτόματα φίλτρα με εφέ. Θα αλλάξουν εντελώ δηλαδή με ένα διαφορετικό εφέ τη φωτογραφία σας. Και στο σήμανση μπορείτε να ζωγραφίσετε, να σχεδιάσετε με την πένα, να αλλάξετε και το χρώμα ή να κάνετε μαρκαδόρο υπογράμμισης. Αυτό είναι συνήθως κύριος πιο χρήσιμο για έγγραφα ή να βάλετε ένα κείμενο να αλλάξετε και το χρώμα του και μετά να το, αν θέλετε να το σύρετε να το μετακινήσετε εκεί που θέλετε. Στο περισσότερο αν θέλω μπορώ να ανοίξω με άλλη εφαρμογή. Και αφού τελειώσω πατάω αποθήκευση θα κάνει ένα αντίγραφο της φωτογραφίας, δεν θα χαθεί δηλαδή η αρχική φωτογραφία. Να πάω λοιπόν πίσω και να η φωτογραφία που μόλις έφτιαξε. Ίσως θα θέλετε να δείτε και λίγο και τις ρυθμίσεις εδώ του λογαριασμού με το απελευθέρωση χώρου. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Θα, θα διαγράψει όλες τις φωτογραφίες από το κινητό μου αλλά θα παραμείνουν στο Google Photos. Έτσι λοιπόν θα απελευθερώσω χώρο από τη συσκευή. Είναι δηλαδή μια χρήσιμη λειτουργία. Απλά μπορείτε να το γνωρίζετε ότι θα γίνει διαγραφή από το κινητό σας. Δεν θα το κάνω λοιπόν εγώ τώρα. Και επίσης μπορείτε να δείτε εδώ στι ρυθμίσει να ενεργοποιήσετε ή όχι τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, δηλαδή το συγχρονισμό των φωτογραφιών σας με το κινητό. Και στο μέγεθος μεταφόρτωσης, εδώ κάτι που οι πιο προχωρημένοι θα θέλουν να ξέρουν, τώρα έχω, το έχω ρίξει σε εξοικονόμηση χώρου, δηλαδή η φωτογραφία που τραβάω με το κινητό μου μπορεί να έχει πολύ καλή ανάλυση, αλλά στο Google Photos θα έχουν ένα περιορισμό μέχρι τα 16 MP που είναι μια πολύ αρκετά καλή ανάλυση ή αν θέλω να το βάλω στο αρχική ποιότητα ώστε να αποθηκεύονται με την αρχική τους ποιότητα βέβαια θα έχουν πολύ παραπάνω χώρο Αυτά λοιπόν για το Google Photos μια πολύ καλή εφαρμογή για την οργάνωση και διαχείριση των φωτογραφιών σας